αποφάσισε ότι αυτές οι αιτήσεις, οι οποίες έτυχαν μιας υποτυπώδους, μη βιώσιμης και φαινομενικής αναδιάρθρωσης λόγω κακής πρακτικής των τραπεζών, θα εμπίπτουν στο σχέδιο εστία, παρά το γεγονός ότι έχουν απορριφθεί λόγω του ότι είχαν θεωρηθεί εξυπηρετούμενα κατά την ουσιώδη ημερομηνία. Παράλληλα, θέλω να καλέσω τις τράπεζες και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και με το Σύνδεσμο Τραπεζών τις επόμενες μέρες, να ασκήσουν και για άλλες περιπτώσεις ομοιόμορφο χειρισμό αυτών που δεν έκαναν αιτήσεις. Όπως είναι και σημαντικό να ανταποκριθεί και ο ΑΗ στο να καταθέσει τα στοιχεία που αφορούν τις αποζημιώσεις των γιατρών στο τμήμα φορολογίας, στο Υπουργείο Οικονομικών και Ισοτήρια Φορολογίας, όπως έχει ζητηθεί από τον Φεβρουάριο του 2021. Ούτως ώστε και το τμήμα φορολογίας να μπορεί να διεξάγει εκείνους τους ελέγχους που πρέπει για ενδεχόμενη φοροδιαφύγη. Έχω καλέσει τον οργανισμό, τον ΟΑΗ, σε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών και θα συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία μας αφορούν διμερώς. Υπάρχει, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να στηρίξουμε το ΓΕΣΥ όπως ψηφίστηκε, να μπουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες. Διαχωρίζονται οι εξετάσεις πρόσβασης από τις εξετάσεις απόλυσης και ταυτόχρονα προχωράει η μεταρρύθμιση με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στην τρίτη ηλικίου τεχνικών σχολών. Με την εισήγηση αυτή για τροποποίηση των κανονισμών εναρμονίζονται όλες οι ημερομηνίες και οι σχετικές πρόνοιες για να διεξαχθούν όλα κανονικά στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου. Σε μια άλλη εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την πρόταση για την ενθάρρυνση των πανεπιστημίων μας να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημίων, είτε κρατικών είτε ιδιωτικών, τα οποία θα συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων, γνωστά και ως συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση θέλει να ενθαρρύνει περαιτέρω την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά λοιπόν από